Όσοι εξευτελίζουμε εκείνους που έχουν άγνοια, στηριζόμενοι στην ψηλή μας γνώση, η οποία είναι κενή από την έπρακτη εμπειρία, συμβαίνει να είμαστε πολύ πιο ανόητοι από εκείνους. Λέγει ο Άγιος Μάρκος Ασκητής στο σύγγραμμά του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, που υπάρχει στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Όσοι επεριδόμενοι ψηλή τη γνώση, τους αγνοούντας ευτελίζομεν, εκείνον πολύ αφρονέστερη την χάνομεν. Αποδεικνιόμαστε πολύ πιο ανόητοι από αυτούς που δεν γνωρίζουν τα πνευματικά, όταν εμείς που γνωρίζουμε κάποια πράγματα, αλλά μόνο εγκεφαλικά και όχι στην πράξη, δεν τα έχουμε εφαρμόσει δηλαδή στη ζωή μας, εμείς αποδεικνιόμαστε πολύ πιο ανόητοι από αυτούς που δεν γνωρίζουν τίποτε. Γιατί αυτός που γνωρίζει οφείλει και να εφαρμόζει και να μην κατακρίνει εκείνους που δεν γνωρίζουν, ούτε να τους θεωρεί κατώτερους, ούτε να τους ευτελίζει. Και συνεχίζει το 12ο αποφθεγμά του Αββάς Μάρκος, χωρίς τα σχετικά με αυτήν έργα, οι γνώσεις δεν είναι ακόμα βέβαιοι, ασχέτως αν συμβαίνει να είναι αληθινή. Αν δηλαδή οι γνώσεις είναι μόνο εγκεφαλική και δεν είναι εφαρμοσμένη, δεν είναι έμπρακτη, δεν είναι βέβαιη. Μπορεί να είναι αληθινή, αλλά αν δεν έχει γίνει πράξης, δεν την έχουμε βέβαιη, δεν την κρατάμε, δεν είναι σίγουρη ότι την έχουμε. Πολύ γρήγορα θα την χάσουμε, εάν δεν την εφαρμόσουμε, δεν την βάλουμε σε πράξη. Εκτός των κατά αυτήν έργων, ούπο βέβαια οι γνώσεις, καν αληθείς τη χάνει. Μια γνώση που μένει μόνο στον εγκέφαλο, στη διάνοια, και δεν γίνεται πράξη, δεν γίνεται ζωή, πολύ γρήγορα χάνεται. Και ο άνθρωπος αυτός που δεν εφαρμόζει την αλήθεια που γνωρίζει, αυτός θα βγει τελικά έξω από την αλήθεια. Διότι η επιβεβαίωση κάθε πράγματος είναι η έμπρακτη εκτέλεσή του. Διότι παντί πράγματι το έργο εστίν η βεβαίωσης. Τότε πραγματικά αποδεικνύεται αληθινή η γνώση που έχουμε και βέβαιη, και τότε την έχουμε πραγματικά όταν γίνεται πράξης, όταν γίνεται έργο. Πολλές φορές, λέει πάλι στο επόμενο αποθεγμά του Άγιος η Μάρκος Ασκητής, εξαιτίας της αμέλειας όσον αφορά την πράξη και η γνώση σκοτίζεται. Πολλάκις εκ της περί την πράξη αμελίας και η γνώση σκοτίζεται. Μπορεί η γνώση να είναι αληθινή, αλλά εάν δεν γίνει πράξης εξαιτίας της αμελίας, τότε σκοτίζεται και χάνει τη λάμψη της και αυτή η γνώση. Διότι σε εκείνους που ανετράπει τελείως η πρακτική ζωή, αυτών και οι σχετικές μνήμες διαδοχικά θα εξαφανιστούν. Ον γαρ εργασίε καθόλου παρελογίστησαν, τούτον και μνήμε κατά μέρους ηχήσονται. Όταν ο άνθρωπος δεν εφαρμόζει αυτά που γνωρίζει, τα αληθινά, τις αλήθειες της πίστεως, δεν τις κάνει πράξη στη ζωή του, τότε και η αλήθεια θα σκοτιστεί μέσα του και τελικά θα χαθεί. Χάνονται οι μνήμες όταν δεν εφαρμόζονται οι αλήθειες που έχουμε στη μνήμη μας. Αν ο άνθρωπος πέσει στην αμέλεια, τότε πέφτει στην αδιαφορία, στην απραξία, πέφτει στη λησμοσύνη της αλήθειας και τελικά στην άγνοια του Θεού. Ξεχνά τον Θεό και γίνεται ειδωλολάτρης. Αυτή η αμέλεια είναι που πρέπει να πανταχθεί, είναι η ρίζα κάθε κακού. Όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, από την φιλιδονία έρχεται η αμέλεια και από την αμέλεια η λησμοσύνη των καλών. Λέει ο Αββάς Μάρκος, γιατί ο Θεός έχει χαρίσει σε όλους τη γνώση εκείνων που μας συμφέρουν. Πρέπει λοιπόν να πανταχθεί η εμπαθής προσκόλλησης εις το σώμα
και στις ειδονές του σώματος που λέγεται φιλιδονία, γιατί από αυτήν έρχεται μετά η αμέλεια, έρχεται η αδιαφορία, έρχεται η απραξία και έρχεται και η λύθη των καλών. Χάνονται οι μνήμες, όπως λέει πάλι ο Βας Μάρκος, του καλού, και η αλήθεια, η εγκεφαλική, σκοτίζεται. Και ο άνθρωπος πλέον, επειδή ακριβώς δεν έχει ορθή ζωή, δεν έχει μετά και ορθή πίστη. Παρόλο που εγκεφαλικά ίσως γνώρισε την αληθινή πίστη, εάν δεν την κάνει πράξη στη ζωή του, θα τη χάσει και αυτήν. Η αμέλεια στο να κάνουμε το καταδύναμη τα καλά, λέει πάλι ο Βας Μάρκος ασκητής, δύσκολα συγχωρείται. Η ελεημοσύνη όμως και η προσευχή επανορθώνουν όσους αμέλησαν να κάνουν το καλό. Έπεσες στην αμέλεια, τρέξε στην προσευχή, ζήτησε το έλεος του Θεού και κάνε και ελεημοσύνες. Άσκησε την αγάπη στον πλησίον και τότε θα επανέλθεις και θα κάνεις πράξη αυτά που θεωρητικά γνωρίζεις. Ο αμελής, λέει και ο Άγιος Νεκτάριος και διαβάζουμε στην Πατερική Συλλογή Φως τα Φώτα, ο αμελής είναι δυστυχής άνθρωπος, γιατί αγνοεί ότι ζει για να τελειοποιηθεί. Πρέπει να πορευθούμε από το κατ' εικόνα στο καθομοίωσιν, να γίνουμε τέλειοι, όπως είναι η εντολή του Θεού, τέλειοι γίνεστε, για να μοιάσουμε στον τέλειο Θεό. Ο αμελής αγνοεί πως κλήθηκε για μεγάλα ύψη δόξας, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Αγνοεί ότι είναι κυκλωμένος από πλήθος χαρίτων, έτοιμον να του προσφέρουν κάθε είδος πνευματικής ευφροσύνης και αποφεύγει να σηκώσει τα μάτια του για να τις ατενίσεις. Ο Θεός είναι έτοιμος να μας βοηθήσει με τη Θεία του Χάρη, αλλά όταν αμελούμε, τότε πώς θα έρθει η Θεία Βοήθεια. Ο αμελής αγνοεί ότι στον κόπο βρίσκεται η ευφροσύνη. Η χαρά είναι στον κόπο για τον Θεό. Στην μελέτη είναι η ευτυχία, στην εργασία η χαρά, στην επιμέλεια είναι η δόξα, η τιμή και τα στεφάνια. Αγνοεί ο αμελής ότι στον κόσμο αυτό ήρθε για να αγωνιστεί, ότι ο βίος είναι αγώνας για την αρετή. Αγνοεί ότι βαδίζει προς την αιωνιότητα. Ξέχασε ότι είναι υπόλογος ενώπιον του Θείου Δημιουργού που τον έπλασε, ότι θα του απαιτηθεί το τάλαντο που έκρυψε στη γη μαζί με τον τόκο και το επιτόκιο. Ξέχασε πως είναι δούλος Κυρίου που πρόκειται να έρθει σε ώρα που δεν περιμένει. Ο αμελής λησμόνησε ότι τον περιμένει μέλουσα ζωή και μέλουσα καταδίκη. Ο Θεός ουδέποτε παραχωρεί να πειραστεί ο άνθρωπος παραπάνω από τη δύναμή του. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν επιτρέπει τέτοια δοκιμασία. Η δοκιμασία είναι ανάλογη με τη δύναμη και την αντίσταση. Αλλά τότε γιατί νικήθηκε ο Αδάμ και ο κάθε Αδάμ, ο κάθε άνθρωπος? Ο λόγος της ήττας βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο. Γιατί αν και υπήρχε μέσα του η δύναμη της αντίστασης, δεν έκανε χρήση αυτής. Δεν αντιστάθηκε στην προσβολή του κακού. Και ποιο ήταν το αίτιο αυτής της παράληψης? Η αμέλεια. Η αμέλεια προς το καθήκον. Ο άνθρωπος είχε καθήκον να ανυψώνεται προς τον Θεό, να οδηγεί το νου του μόνο προς εκείνον και όχι να αναζητά την ευχαρίστηση της απολαύσης των δημιουργημάτων. Η προσήλωσή του στα γήινα επέφερε την αμέλεια του καθήκοντος προς τον Θεό και προς τον εαυτό του. Εξαιτίας της αμέλειας απομακρύθηκε από τον Θεό, κάνοντας έτσι μεγάλο μέρος από την Θεία Δύναμη που τον ενίσχυε. Γι' αυτό νικήθηκε και έπεσε στην αμαρτία. Αυτό ακριβώς μας λέγουν και οι άλλοι Άγιοι Πατέρες, ότι ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο έπεσαν στην αμέλεια, ραθύμισαν και γι' αυτό και νικήθηκαν, έγιναν υποχείρια του πονηρού. Τι πρέπει να κάνουμε για να μην πέφτουμε στην αμέλεια, θα μας το πει ο Μέγας Αντώνιος. Για να μην πέφτουμε, λέγει, σε αμέλεια και αφήνουμε την άσκηση,
Καλό είναι να μελετάμε πάντα τον Αποστολικό Λόγο. Καθημέραν αποθνίσκω. Κάθε μέρα πεθαίνω. Πεθαίνω ως προς τον κόσμο, ως προς τον διάβολο, ως προς τον κακό εαυτό μου. Αν έτσι ζούμε και εμείς, λέει ο Άγιος Αντώνιος, όπως ο Απόστολος Παύλος που πέθαινε καθημερινά χάρη του Χριστού, με καθημερινή δηλαδή την αίσθηση του θανάτου, εάν ζούμε και εμείς, δεν θα αμαρτήσουμε. Αυτό που λέω σημαίνει τούτο. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, να πιστεύουμε πως δεν θα ζήσουμε μέχρι το βράδυ. Και όταν πέφτουμε για ύπνο, να πιστεύουμε πως δεν θα σηκωθούμε. Γιατί είναι άγνωστη η διάρκεια της ζωής μας και μετριέται καθημερινά από την Θεία Πρόνοια. Αγαπητοί μου, θα μας πει και ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, αν δείξουμε αμέλεια σε αυτή τη ζωή, δεν θα έχουμε απολογία εκείνη τη φοβερή ημέρα της κρίσεως, γιατί δεν θα βρίσκουμε δικαιολογία για τις αμαρτίες μας. Επειδή δηλαδή ο Κύριος και Σωτήρας μας κατέβηκε από τους ουρανούς και ήρθε σε μας, καταργήθηκε κάθε δικαιολογία μας, γιατί ο Κύριος μας χάρισε την αιώνια ζωή. Ήμασταν εχθροί Του, κι όμως ο Κύριος μας συμφιλιώθηκε με μας. Ήμασταν γήινοι και γίναμε επουράνιοι. Ήμασταν θνητοί και γίναμε αθάνατοι. Ήμασταν παιδιά του σκότους και γίναμε παιδιά του φωτός. Ήμασταν εχμάλωτοι στην αμαρτία και όμως απελευθερωθήκαμε. Ήμασταν αμαρτωλοί και σωθήκαμε. Ήμασταν στερημένοι από έλεος και ελεηθήκαμε. Ήμασταν χώμα και στάχτη και γίναμε ιοί του Θεού. Ήμασταν γυμνοί και σκεπάστηκε η γύμνη μας. Γίναμε μάλιστα κληρονόμοι του Υιού του Θεού. Για όλα αυτά, τι θα δώσουμε εμείς σε Αυτόν ως πληρωμή για την ευεργεσία, σε Αυτόν που δέχτηκε εμπτισμούς, μαστιγώθηκε, που σταυρώθηκε, ραπίστηκε, περιπέχθηκε. Αλίμονό μας αν αδιαφορήσουμε, γιατί τότε δεν θα έχουμε απολογία ενώπιόν Του. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.